Υπό τις έντονες αποδοκιμασίες του πλήθους, ο Μισελ Τέμερ και η κατά 42 χρόνια νεότερη σύζυγός του Μαρσέλ έφτασαν στην τελετή για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Ο 75χρονος πρόεδρος της Βραζιλίας προσπάθησε να μην επηρεαστεί από τα συνθήματα του κόσμου που φώναζε «Τέμερ φύγε» κατά την πρώτη επίσημη εκδήλωση μετά την αποπομπή της Ντίλμα Ρούσεφ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές του 2018, αλλά οι εξαγγελίες του για τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιδοτικό και στο εργατικό δίκαιο συνιστούν άλλον έναν επιβαρυντικό λόγο για να την χάνει τέτοιες αντιμετώπισης από τους Βραζιλιάνους. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη διαδήλωση των αποκλεισμένων που φέτος στράφηκε κατά του νέου Προέδρου της Βραζιλίας. Οι συγκεντρωθέντες διαμαρτύρονται για την κοινωνική ανισότητα και την έλλειψη ευκαιριών όπως και για την αποπομπή της Ντίλμα Ρούσεφ. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για πραξικοπηματική ενέργεια. Όλα αυτά συνέβησαν ενώ πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών χωρίς την παρουσία του Προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι έπρεπε να παραστεί στην κηδεία του φίλου του, Βάλτερ Σελ, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Δυτικής Γερμανίας.